Κύριε Αλβανίτη, καλημέρα, καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλή χρονιά κύριε Καλή. Υγεία, όλα τα καλά. Όλα τα καλά να τα έχουμε. Για να δούμε όμως αν θα έχουμε ειρήνη πρώτα-πρώτα. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Και στη Μεσόγειο και στο μέτωπο που άνοιξε πάλι στην Μέση Ανατολή με τη δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου. Έχετε δίκιο. Πάντως αν το θέμα της ειρήνης είναι το διαχειριστεί ο Μητσοτάκης, να κάνουμε καμία ευχή. Διότι το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη θα το χαρακτήριζε ταξίδι αναψυχής. Γιατί? Με παράπλευρα ωφέλη. Mm-hmm. Καθώς ο Πρωθυπουργός, από ό,τι είδα δύο ώρες πριν από τον κύριο Τραμπ, είδε και έναν αγώνα μπάσκετ, ήταν πολύ χαλαρός. Κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα στους δημοσιογράφους ενώπιον του Αμερικανού Προέδρου. Κατάφερε να αποσπάσει τη σιωπηρή σχεδόν περιφρονητική διάθεση Τραμπ σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Όπως λένε και οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ είχε μεγαλύτερα ψάρια για διγάνισμα από τα περιφερειακά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία. Κατάφερε να δηλώσει απερίφραστος ο κ. Μητσοτάκης, υποστηριχτής της τηλεφωνίας του Σουλεϊμανί, τη στιγμή που όλοι, θα έλεγα, οι παίχτες στηρούν τουλάχιστον στάση αναμονής. Ακόμα και το Ισραήλ είναι σε στάση αναμονής. Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης, βασιλικότερος του βασιλέως, ο οποίος, ξέρουμε, ο βασιλιάς, τι ακόμα, τι έχει, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του, δηλαδή πόσο προβληματική είναι η πολιτική του για τον Τραμπ. Κατάφερε ο Μητσοτάκης να φύγει με άδεια χέρια, θεωρώ, χωρίς καν μια κοινή δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης με τον Τραμπ. Τι θα περίμενε ο ελληνικός λαός? Όχι, θα έλεγα, καταδίκησε τις πολιτικές κινήσεις της Τουρκίας, αλλά ούτε καν αναγνώριση του διεθνούς δικαίου. Και ο Μητσοτάκης κατάφερε να μην αντιδράσει καν στις δηλώσεις για τη στενή φιλική σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Η αμηχανία δεν είναι αντίδραση, τουλάχιστον αυτό που θα περίμενα εγώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ κακό ταξίδι αυτό, όχι για τον Κυριακή, αλλά για τα δικά μας εθνικά ζητήματα. Εγώ τώρα ξαναπεί ότι δυστυχώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη χώρα την εταιρεία και όχι χώρα. Και τη διαχειρίζεται με άλλους τρόπους. Το έχει αυτή η οικογένεια της κι αλλιώς. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είδαμε πώς έγινε η όλη συζήτηση, δηλαδή δεν είπε λέξη όπως είπατε ο κύριος Μητσοτάκης, σε 20 λεπτά μιλούσε ο Τραμπ μόνο και για άλλα θέματα. Θέλω να σας θυμίσω τον Τσίπρα, δεν το κάνω εγώ συχνά, αλλά θα το πω. Ο Τσίπρας είδε δύο φορές, τρεις φορές τον Αμερικανό Πρόεδρο, με κοινές δηλώσεις, με τον Ομπάμα εδώ στην Αθήνα, τον Τσίπρα έξω να μιλάει στον Ομπάμα στην κρίσιμη διαπραγμάτευση, τον Τσίπρα με τον Τραμπ, ήταν η ίδια εικόνα. Ο λόγος που εκφράστηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό τότε και σήμερα, τον Τσίπρα με τον Ερντογάν, το θυμάστε? Ναι. Όταν ήρθε εδώ που φωνάζανε ότι θα τους μπλέξουμε οι πατριώτες σε θερμό επεισόδιο, τότε που ο Τσίπρας του έβαλε ξεκάθαρα τα ζητήματα. Θυμάστε τον Τσίπρα με το Ισραήλ, όταν άνοιξε ο Αλέξης την ιστορία αυτή της συνεργασίας των χωρών μπροστά στους δεύτερους, δηλαδή, πάμε να κάνουμε μαζί τον αγωγό, και του είπε ότι εμείς δεν αποποιούμε το δικαίωμα των Παλαιστινίων για ελεύθερη πατρίδα. Ακριβώς. Είχαμε πρωθυπουργό ο οποίος μιλούσε στον, δεν τον είχε αντίπαλο το συνομιλητή, μιλούσε. Και σήμερα έχουμε τι ακριβώς, μια μαριονέτα. Και δεν ξέρω και ποιανού μαριονέτα. Των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων, του Όρμπαν, της Δύσης Ανατολής. Εμείς, Κώστα Αλβανίτη, έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή. Έτσι, το ξέρουμε όλοι, έχει δημιουργηθεί και αυτό το θέμα με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Έχουμε θέμα σε όλη τη Μεσόγειο. Πώς, τι κέρδισε από αυτού, κέρδισε κάτι, δηλαδή θα έχει κάτι να πει κάτι? Εγώ σας λέω, κύριε Καρεκλίνη, και το φοβάμαι. Ο Μητσοτάκης σε όλα τα θέματα ήταν και είναι ανεπαρκής και δυστυχώς απροετοίμαστος. Σε όλα. Από το προσφυγικό μέχρι τις ελληνικές σχέσεις, μέχρι ακόμα τουλάχιστον η μοναδική πατριωτική του κίνηση μέχρι στιγμής είναι ότι προσπαθεί να υλοποιήσει τη φωνή των Πρεσπών. Αυτό θα το χαρακτηρίσω πατριωτική κίνηση που κάνει ο Μητσοτάκης. Και θα σας πω κάτι, ότι με την τακτική του Ερντογάν μας έρνει σιγά σιγά στο τραπέζι του διαλόγου με τους δικούς του όρους. Και γενικώς εμείς που βάζουμε το θέμα της Χάγης, το βάζουμε κάτω από άλλες συνθήκες και με άλλες προϋποθέσεις. Όχι με τον δάχτυλο σκανδάλι ή με εκβιασμό των Τούρκων. Δεν ήταν τον Ερντογάν να φοβάται πάρα πολύ το θέμα της Χάγης στην παρούσα συνθήκη με αυτή τη συγκυρία. Δεν είναι πασχέτζα η εξωτερική πολιτική.
Αυτό νομίζω και από όλα δηλαδή, κυρία Μπακογιάννη, συμφωνεί, δεν έχω ακούσει καθόλου. Καλά, θα ακούσετε σίγουρα, θα βγουν, θα μιλήσουν τώρα, αλλά το ζήτημα είναι τι θα πούν. Εάν δηλαδή κερδίσαμε κάτι, γιατί αυτή είναι η ιστορία, αν κερδίσαμε κάτι ή χάσαμε κάτι σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί εκεί πήγαμε για να κερδίσουμε. Ότι είμαστε σύμμαχοί σας, είπαμε, ηκέτες είμαστε. Τι είμαστε. Εδώ πουλήσαμε δηλαδή ότι εμείς σας δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Είμαστε μαζί σας, είπαμε τους Αμερικανούς. Πάρτε και βέβαια και μερικές βάσεις που ήδη έχουμε στο Στεφανοβίκιο, βάσεις Αμερικανών, και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Θεσσαλία. Αγοράσαμε οπλικά. Και βέβαια. Και η φωτογραφία αυτή με τον κύριο Τραμπ την πληρώσαμε αυτή τη στιγμή. Αρκετά εκατομμύρια. Ναι. Λέω, μήπως ήταν αυτό το κέρδος μας μόνο. Η φωτογραφία δηλαδή, μήπως ήταν το κέρδος. Η φωτογραφία μόνο που βγήκε. Ακριβώς ο γάμος, κύριε Καρεκλήδη, πολύ ακριβώς. Πώς το λέει, κοινή φυτόσκαση. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που φοβάμαι, όπως. Το θέμα με αυτούς δεν είναι ότι είναι δεξί μόνο. Ακροδεξί, είναι αδέξι. Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό που πραγματικά περίμενα δηλαδή από την κυβέρνηση. Να είναι πιο προετοιμασμένοι, οργανωμένοι, να πάει να κάνει τη διαπραγμάτευσή της, να δούμε τι ακριβώς είναι και να είναι πολύ προσεκτικοί. Φοβάμαι μην εμπλακούμε ακόμα με τους χειρισμούς Μητσοτάκη σε πολεμικές περιπέτειες στη Μέση Ανατολή. Ναι. Γιατί σημαίνει δηλαδή ότι συμφωνεί απολύτως και πώς, από πού προκύπτει αυτό ότι συμφωνεί απολύτως με μια δολοφονική επίθεση, ενέργεια, δολοφονία έξω από το διεθνές δίκαιο του Σουλεϊμανί. Ακριβώς. Βλέπουν, επειδή οι τηλεθεατές στην Ελλάδα βλέπουν δυστυχώς αυτά τα μίντια, πρέπει να σας πω ότι αν γυρίζουν στο CNN, στο Euronews, στο Al Jazeera, στα μεγάλα δίκτυα, η πρώτη είδηση που παίζει είναι η απάντηση αυτών των χωρών προς τη Δύση. Ναι. Τι ακριβώς πάει να βάλει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς εκτός του Τραμπ δεν έχει πει ναι μπράβο, πήγε πρώτος. Να πει αυτό το πράγμα. Γιατί εμπλέκει τη χώρα και τους πολίτες σε περιπέτειες. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Θα τα δούμε λοιπόν, γιατί είναι μακρά η πορεία αυτή. Θα τα δούμε όλα τα ζητήματα. Ευχαριστώ Κώστα Αλβανίτη, να είσαι καλά, σε παρακαλώ. Κύριε Καρακλήδη, εγώ επιμένω σε ένα πράγμα, γιατί όλα αυτά είναι εικασίες. Ως ένα βαθμό το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Η κατάσταση στην περιοχή είναι πάρα πολύ έκρηκτη και πολύ επικίνδυνη, γιατί έχουμε δύο πολύ κακούς παίχτες. Ένας είναι ο Ρώσος και ένας είναι ο Αμερικάνος. Ένας ο οποίος είναι εντελώς άμυαλος και τυχοδιώκτης που είναι ο Ερντογάν. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πάλεται δεξιά και αριστερά και δεν μπορεί να πάρει θέση αυτή τη στιγμή ως επαρχία των ΗΠΑ της Αμερικής. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι εθνική συνεννόηση, ένα, εθνική στρατηγική που είχε η χώρα έτσι κι αλλιώς, την ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις και όχι προσωπικές πολιτικές και φιλοδοξίες του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.